Το Φουρκατερίνα είναι κάτι που δημιουργήθηκε με πάρα πολύ αγάπη. Όλη η ομάδα που το οργανώνουμε έχουμε χάσει κάποιον άνθρωπο από αυτή την νόσο, αλλά προσπαθούμε μέσα από κάτι άσχημο που συνέβη στη ζωή μας να δώσουμε λίγο αγάπη και καλοσύνη στον κόσμο για να πάρει δύναμη. Είναι δάκρυα χαράς. Τώρα αυτό λέγαμε ότι ο ανεψιός μου θα έχει ένα ανεκτήμητο θησαυρό, μία παρακαταθήκη από τον πατέρα του. Και αυτό που σκεφτόμουν σε όλη την πορεία είναι ότι οποιοδήποτε θα μπορούσε αθλητικά να κατέβει τρέχοντας από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα, αλλά μόνο ο Αλέξανδρος Γεωργίου αποφάσισε να το κάνει αυτό για χάρη της αδερφής μου. Η στήριξη του κόσμου είναι τεράστια και άγνωστη και γνωστή. Δεχόμαστε πάρα πολύ αγάπη, είναι η αλήθεια, και προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να δίνουμε αντίστοιχη αγάπη. Δεν ξεχνάμε αυτούς που χάσαμε, δεν τα παρατάμε αυτοί που το παλεύουν τώρα. Είναι κάτι που μπορεί να νικηθεί και για όλους τους υπόλοιπους απλά όσο μπορούμε πρόληψη. Και η πρόληψη δεν είναι μόνο οι ιατρικές εξετάσεις, είναι τρόπος ζωής. Είναι διατροφή, είναι άθληση, είναι καλή ψυχολογία, για να όσο μπορούμε να το προλάβουμε. Και για όλους τους ανθρώπους, για να δώσουμε δύναμη. Πρώτα για μας τους ίδιους και φυσικά και για αυτούς που νοσούν, γιατί μπορούν. Μπορεί η αδερφή μου να μην είχε την ευκαιρία, γιατί ήταν ιδιαίτερη η νόσος, ήταν ένα σπάνιο είδος, αλλά πρέπει να αγωνιζόμαστε και εμείς αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή για να έχουν εκείνη η δύναμη. Να συγχαρώ τον Αλέξανδρο για αυτό το μεγάλο τόλμημα που έκανε. Δεν είναι ένας αγώνας δρόμου, είναι ένας αγώνας ζωής. Αυτή η ασθένεια έχει χτυπήσει σχεδόν τις πόρτες όλων μας. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα έτσι σηματοδοτεί και μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος αυτού, δηλαδή του πόνου και της ασθένειας, όχι μόνο για εκείνον και για τις οικογένειες, αλλά και για όλους εμάς. Βρισκόμαστε σήμερα στις Ράχες, συνοδεύοντας τον Αλέξανδρο σε μια προσπάθεια που γίνεται για να τιμήσει την σύζυγό του και βέβαια για να περάσει και το μήνυμα ότι όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Είναι τιμή της ΟΔ που συνοδεύει τον Αλέξανδρο από τη Θεσσαλονίκη, το παράρτημα της Λάρισας που πήγε από τα Τέμπη μέχρι το Βελεστίνο, το παράρτημα της Μαγνησίας που είναι από το Βελεστίνο μέχρι τις Ράχες και βέβαια τα υπόλοιπα παραρτήματα όπως της Άβυσσας και της Αττικής που θα συνοδεύσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Καλή δύναμη να ευχηθώ, να πούμε ότι θα μπορέσουμε με αυτό να περάσουμε το μήνυμα να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον να μην υπάρχει αυτή η ασθένεια. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πιάσει αυτή η ευχή, όμως τουλάχιστον να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.